Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει ο χριστιανός να ξέρει την προσκυνά. Να ξέρει που δέεται. Να ξέρει που απευθύνεται. Ρίγη συγκίνηση σκορπά και μόνο η θέα αυτού του ανεκτήμητου θησαυρού. Όσο βλέπατε αυτή την εικόνα, εγνωρίζατε αυτό το θησαυρό που αποκαλύφθηκε μέσα από το βιβλίο? Απλώς την βλέπαμε σαν μια εικόνα και μάλιστα δεν ξέρουμε ούτε από πού προέρχεται, πού ήταν. Το μέγεθός του, οι πολύπλοκες συνθέσεις, τα πολυάριθμα πρόσωπα που εικονίζονται καθυλώνουν. Όχι, ομολογώ ότι δεν το περίμενε κανείς ότι μπορεί να κρύβει η εικόνα αυτή τέτοια μυστικά και τέτοιο συμβολισμό. Αυτό το πολύτιμο κοιμήλιο που ονομάστηκε Αθανάτου Πατρός βρίσκεται στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο και σήμερα, 218 χρόνια μετά τη δημιουργία του, αποκαλύπτεται. Βρέθηκε στην Αγία Τριάδα, μεταφέρθηκε στην Αγία Τριάδα κατά την Μικρασιατική καταστροφή από κάποιους χριστιανούς που έφυγαν από την Ιωνία μεταφέροντας τα Ιερά και τα Όσια, τα δικά τους, στη νέα τους πατρίδα. Εγώ από ό,τι θυμάμαι ήταν σε ένα μέρος, μάλλον ρολό πρέπει να ήταν, είδαμε την ζωγραφιά αυτή, είδαμε, θαυμάσαμε και την βάλαμε μετά σε ένα πλαίσιο όπως τη βλέπετε σήμερα. Οι πατέρες της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος ζήτησαν από την κυρία Σφακάκη να μελετήσει και να αναλύσει το μοναδικό αυτό κοιμήλιο και ύστερα τα αποτελέσματα της μελέτης να τα κλείσει σε ένα βιβλίο που θα αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω μελέτη αυτού του μοναδικού κάλους θησαυρού. Με πολύ κόπο, γιατί δεν είναι απλή εικόνα, είναι πολλή εικόνα θα μπορούσαμε να πούμε, με πολλές παραστάσεις, πολλές επιγραφές, χρώματα, σύμβολα, παραπομπές στο Ευαγγέλιο. Όταν εγώ ξεκίνησα την έρευνα και τη μελέτη αυτού του κοιμηλίου, κινήθηκα το πολύ χρόνο πάνω σε ένα έργο αγνώστου δημιουργού, όπου ξαφνικά, δεν θα ξεχάσω ποτέ, ξημερώματα μιας νύχτας εργασίας, έπεσα πάνω σε μία καρδιά μαύρου χρώματος με υπολείμματα επιγραφής. Με φακούς διάβασα «Χιρ Νικολά Προσκυνητού», παρακάτω «Αθανάτου Πατρός» και παρακάτω μια εφθαρμένη χρονολογία που στα ταπεινά μου μάτια μοιάζει 1804. Η μελέτη της εικόνας οδήγησε τη συγγραφέα να την χωρίσει σε 9 ενότητες τις οποίες απεικονίζονται 86 παραστάσεις με 261 μορφές να εμπλέκονται ή να πρωταγωνιστούν σε αυτές. Βρέθηκα απέναντι σε παραστάσεις που έχουν σχέση με την επίγεια ζωή του Ιησού Χριστού, με διάφορα του ακαθιστού ύμνου, που αντικρίζονται με τον ακάθιστο ύμνο. Βρέθηκα απέναντι σε ένα διάφορο που παριστάνει το μαρτύριο του προφήτη Ισαΐα. Είναι πολύ άγνωστο. Και πολλά άλλα. Κάποια εδάφια αυτού του έργου άπτονται της τεχνικής της μικρογραφίας. Βεβαίως η πλοκή των χρωμάτων είναι εκπληκτική, αισθητική, είναι πολύ ψηλού επίπεδου. Όλο αυτό μας δείχνει έναν άνθρωπο, ο δημιουργός δηλαδή, που ουσιαστικά έχει εξαιρετικά καλή γνώση και των πραγμάτων της Εκκλησίας, αλλά και των πραγμάτων της τέχνης. Ναι, πολλές φορές προσέφυγα στα Ιερά Κείμενα για να επιβεβαιώσω την περιγραφή μου. Το βιβλίο με τίτλο «Εικονογραφίας Κοιμήλια Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ηρακλείου» κυκλοφορεί ήδη. Θεωρώ ότι ο αναγνώστης μπορεί να συσφίξει τις σχέσεις του με την Αγία Γραφή. Γιατί αυτό μου συνέβη και εμένα, γράφοντας αυτό το βιβλίο. 100 χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, αυτό το ιερό κοιμήλιο έρχεται να θυμίσει σε όλους τους στενούς δεσμούς του ελληνισμού της Ιωνίας με την Ορθοδοξία, αλλά και να υπενθυμίσει πως αυτή την πόλη υπάρχει μια περιοχή, μια γειτονιά, η Αγία Τριάδα, που η ιστορία της χάνεται στα βάθη των χρόνων και η συνεισφορά της στη ζωή του τόπου ήταν και παραμένει αξιοθαύμαστη.